τις ωραιότερες με μια φορά στιγμές όλης μου τη ζωής. Είδα πως τελικά εσύ σου ο κοινός τους παρονόμαστης. Σοκαριστικά, ευχάριστα. Όταν ένα ωραίο πρωί πηγαίνω στο μέσα στην Καλλιχαρά στον Άλφα και μαθαίνω ότι παντρεύτηκες. Ήτανε, φαντάζομαι, κάτι το οποίο το είχατε σκεφτεί να το κάνετε, ήταν κάτι προγραμματισμένο ή κάτι, γιατί είσαι και λίγο, σε έχω και, και λίγο τύπου. Όχι, καθόλου. Απλά είναι πράγματα που συμβαίνουν μία φορά στη ζωή. Και αυτό το αισθάνεσαι που μας λέγανε οι μεγάλοι παλαιότερα, ότι αυτό το αισθάνεσαι, ποιος είναι άνθρωπο, το άλλο σου μισό, το αισθάνεσαι, το καταλαβαίνεις, όπως και η ευκαιρία της ζωής σου που λένε, δηλαδή είσαι τραγουδιστής και περιμένεις να έρθει σαν ένας μάνατζερ. Ξέρεις, όταν έκτη στιγμή το καταλάβεις. Αυτό λοιπόν το καταλάβαμε και οι δύο. Στις ωραιότερες με διαφορά στιγμές όλης μου της ζωής. Είδα πως τελικά εσύ σου ο κοινός τους παρονόμαστης. Θεωρείς τον εαυτό σου δηλαδή ότι είσαι πιτσιρίκι, ότι είσαι παιδί. Πιτσιρίκι. Λοιπόν, το παιδί όμως θα αποκτήσει σύντομα παιδί. Θα γίνει μπαμπάς. Ποια είναι τα συναισθήματά σου γι' αυτό? Κοίτα, αυτή τη στιγμή δεν το έχω καταλάβει ακριβώς και όποιος το έχει περάσει καταλαβαίνει τι λέω. Αχα. Όταν είναι στο σπίτι, πιστεύω θα το καταλάβω. Mm-hmm. Είσαι προετοιμασμένος γι' αυτό? Γιατί φαντάζομαι θα κανείς δεν είναι. Θα έχει ξενύχτη. Θα έχει δηλαδή, θέλω να πω ότι θα έρχεται. Ναι, εντάξει, να σου πω κάτι. Αυτό είναι κάτι το πιο ευχάριστο που μπορεί να συμβεί σε έναν άνθρωπο. Τι προετοιμασμένος. Δηλαδή, κάθεσαι και το περιμένεις. Και το περιμένεις και με ανυπομονησία. Δηλαδή, άντε να γίνει αυτό το πράγμα. Πώς... δεν μπορώ να περιμένω. Είναι κάτι το πιο ωραίο πράγμα σε αυτή τη ζωή. Πότε με το καλό? Σε ένα μήνα. Είναι ο ή ξέρουμε. Ο. Σε οτιδήποτε μπορώ να θυμηθώ. Που να είναι υπέροχο, που να είναι μαγικό. Κάναμε εσύ μια δική σου ανασκόπηση για το 13, για το 12, συγγνώμη. Κάναμε μια πολύ πολύ δύσκολη χρονιά για όλη την Ελλάδα. Σε γενικές γραμμές, χάλια χρονιά το 12. Αλλά σε δικό σου επίπεδο επαγγελματικό και προσωπικό, όμως ήταν πολύ καλή. Ναι, ήταν πολύ καλή. Έγινε επιτυχία ότι βγάλαμε στο 12. Σκέφτομαι τώρα, καθώς συζητάμε, σκέφτομαι. Σε γενικές γραμμές, για μένα ήταν επαγγελματικά δηλαδή και προσωπικά ήταν... σε εισαγωγικά δυστυχώς καλή χρονιά. Στις ωραιότερες με διαφορά στιγμές όλης μου της ζωής. Είδα πως τελικά εσύ σου ο κοινός τους παρονόμαστης. Με το βίντεο έχετε ξεκινήσει το εξής πολύ ωραίο. Βγάζετε κάθε χρόνο. Κάθε